Και φαίνεται να λειτουργεί. Ναι. 48 κιλοβάτ. Αχα, αχα. Βρισκόμαστε στο πρατήριο της Shell στην Κοζάνη, στην είσοδο της πόλης, το οποίο έχει έναν φορτιστή της Star Charge. Είναι οι φορτιστές που είχαμε πει ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Είναι εδώ το βανάκι των τεχνικών της Energy και γίνονται κάποιες επισκευές και αναβάθμιση στο λογισμικό προκειμένου να δούμε αν θα διορθωθεί το πρόβλημα ή όχι. Το καινούριο software είναι εξαιρετικά βελτιωμένο. Βέβαια δεν μας εμφανίζει αν έχει και details εδώ. Α, έχει και τα Amber. Αυτά είναι. Είδες, πάνω από τα 80, πάνω από τα 80-90 παρουσιάζει το πρόβλημα. Τώρα είναι στα 65, δεν έχει θέμα. Επομένως το καινούριο software είναι εξαιρετικό γιατί εμφανίζει την ταχύτητα φόρτισης στην πρώτη οθόνη, ενώ παλιά δεν εμφανίζονταν. Νέο software στους φορτιστές της Star Charge, της Energy. Εξελίσσεται η διαδικασία debugging του συστήματος. Έχουμε δύο Leaf, έτσι. Εκείνο έχει 82% μπαταρία, αυτό έχει 63. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε όχημα με κάτω του 40%, που αυτό ήταν ο σκοπός, γιατί τότε παρουσιάζει πρόβλημα ο συγκεκριμένος φορτιστής. Αργότερα σήμερα θα δοκιμάσουμε και με μικρότερο ποσοστό και βλέπουμε. Προς το παρόν βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος και σχετικά σύντομα, έτσι. Ταυτόχρονη φόρτιση, δύο Leaf. Ένα σε AC και ένα σε DC στο σταθμό της Shell, της Energy, στην Κοζάνη. Μερικές ώρες αργότερα. Και ναι, τα καταφέραμε με 28% μπαταρία. Αργά το βράδυ θα προσπαθήσω να δοκιμάσω ξανά στο συγκεκριμένο σταθμό. Για να δούμε. Θα δουλέψει αυτή τη φορά σωστά. Σβήνουμε το αυτοκίνητο, πατάμε το κουμπί, βγάζουμε τη ζώνη. Όπω, έχουν κάνει φοβερή δουλειά στην αναβάθμιση, ε! Willkommen. Λοιπόν. Μία μικρή διακοπή για να ξεκινήσω τη φόρτιση από το κινητό και επανέρχομαι. Να δούμε. Το πρόβλημα παρουσιάζεται πάνω από τα 90 αμπέρ.
Και φαίνεται να λειτουργεί. Ναι. 48 κιλοβάτ. Αχα, αχα. Έπεσε γρήγορα όμως, ε. Φαίνεται να λειτουργεί, αλλά δεν είμαστε 100% σίγουροι. Φαίνεται να λειτουργεί πάντως. Τα 90 μπέρτα περάσαμε. Φαίνεται πως δουλεύει πλέον ο φορτιστής. Θα ενημερώσω την εταιρεία. Βέβαια, καλό θα ήταν να δοκιμάσω κάποια μέρα με ακόμα μικρότερο ποσοστό. Αλλά είμαι αισιόδοξος πως έχει διορθωθεί το πρόβλημα. Το πρωί είχαμε διαπιστώσει ένα θεματάκι σχετικά με την ένδειξη της ενέργειας που έχει περάσει την μπαταρία. Ίσως να έφταιγε ότι δοκιμάσαμε με ταυτόχρονη φόρτιση DC και AC, αλλά αυτό είναι πτέσμα μπροστά στο ότι διακόπτονταν η φόρτιση μέχρι τώρα. Κατά τα άλλα, στην πρίζα.